Η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σήμερα μεταξύ μέτριου και υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, εμφανίζοντας καθημερινά περίπου 3 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Βρίσκεται δηλαδή στο πορτοκαλί, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενημέρωση. Και η κατάσταση παραμένει σταθερά αυξητική. Οφείλουμε λοιπόν να κινηθούμε γρήγορα προτού ο συναγερμός φτάσει στο κόκκινο. Ο αριθμός των κρουσμάτων δείχνει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα σε συγκεκριμένες γειτονιές. Πιο συγκεκριμένα, για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος, θέλω να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Σε σύνολο 14.400 κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας, από τις 25 Φεβρουαρίου, σήμερα έχουμε 4.084 ενεργά κρούσματα θετικά στον ιό. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, σε όλη την επικράτεια. Από αυτά, 2.100, πάνω δηλαδή από τα μισά, είναι στην Αττική. 263 νοσηλεύονται και 1.837 αναρρώνουν κατοίκων. Από αυτά τα 2.100, 966 είναι στο Δήμο Αθηναίων. Γι' αυτό και για τις γειτονιές αυτές της Αθήνας, η κυβέρνηση σε συνεννόηση και εξαιρετική αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο Αθηναίων προχωράει σε σχεδιασμό για πρόσθετα μέτρα, ειδικά για ευάλωτες ομάδες. Μέτρα που περιλαμβάνουν στοχευμένα τεστ, ειδική επικοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, πρόσθετα υγειονομικά μέτρα και σαρωτικούς ελέγχους στην εφαρμογή των ήδη υφισταμένων περιοριστικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η μεταφορά ορισμένου αριθμού ανθρώπων που είναι θετικοί στον ιό σε ξενοδοχεία καραντίνας, όπου θα βρίσκονται υπό την εποπτεία υγειονομικού προσωπικού και βεβαίως θα λαμβάνουν την απαραίτητη υγειονομική φροντίδα. Από την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων των τελευταίων ημερών παρατηρείται επίσης ότι τα θετικά κρούσματα του ιού διασπείρονται ανάμεσα σε ανθρώπους που εργάζονται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, και αυτό αφορά στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, το 29,07% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 13,43% συνταξιούχοι και 13,27% είναι άνεργοι συμπολίτες μας. Αυτές είναι οι τρεις μεγαλύτερες ομάδες και ξεχωρίζουν, μια και οι υπόλοιπες ομάδες είναι σε ποσοστά μονοψήφια. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή και ζητάμε από τον κόσμο της εργασίας, τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζομένους, να συμπράξουν όλοι μαζί απέναντι στον κοινό εχθρό. Να τηρούν απαρέγκλιτα και με ιδιαίτερη αυστηρότητα τα μέτρα. Σε τελική ανάλυση, πρέπει να γίνει αντιληπτό, ξεκάθαρο, ότι το κλείσιμο μιας επιχείρησης λόγω συρροής κρουσμάτων είναι σε βάρος όλων. Η ευθύνη τήρηση των υγειονομικών μέτρων στους εργασιακούς χώρους βαρύνει πρωτίστως τους ίδιους τους εργοδότες, τους οποίους και καλούμε επιμελώς να εφαρμόσουν τα σχετικά μέτρα και πρωτόκολλα. Περαιτέρω, όπως βλέπετε καθημερινά, η Ευρώπη, το ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κύμα. Χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Αυστρία αναγκάζουν να προχωρήσουν σε περιοριστικά μέτρα. Όλος ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον ιό, μέχρι να έρθει το εμβόλιο και να βρεθούν αντιποτελεσματικές θεραπείες. Όπως έχει φανεί από τα μέτρα που πήραμε σε διάφορες περιοχές της χώρας το προηγούμενο διάστημα, παρά τις ενστάσεις που μπορούν να εκφράστηκαν από τοπικούς παράγοντες, τα μέτρα αυτά είχαν αποτέλεσμα. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Εάν εφαρμοστούν λοιπόν τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει και θα πάρουμε, θα πάμε καλά. Αυτό δείχνει η εμπειρία που έχουμε στη χώρα μας από την αρχή αυτής της κρίσης, από την αρχή της ανάγκης διαχείρισης αυτής της πανδημίας. Ιδιαίτερη έμφαση θέλω να δώσω σε δύο σημεία. Στην αποφυγή κατά το δυνατόν των κοινωνικών επαφών και του σχρωτισμού, ώστε να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης, και στη χρήση της μάσκας, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, αυξημένη προσοχή χρειάζεται από τις ευάλωτες ομάδες, ειδικά τους ηλικιωμένους. Μια ματιά στους αριθμούς είναι αρκετή για να πιστούν για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, και προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η Αττική και να αποφύγουμε περαιτέρω έξαρση της πανδημίας, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ως τις 4 Οκτωβρίου λαμβάνονται τα εξής επιπλέον περιοριστικά μέτρα. Θεσπίζεται ανώτατο όριο σε 9 άτομα για τις συναθρήσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα προστάσεων, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αναστέλλονται οι συναυλίες τόσο σε ανοιχτούς όσο και σε κλειστούς χώρους. Αναστέλλονται οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους. Θεσπίζεται ανώτατο όριο σε 20 άτομα σε γάμους, βαφτίσεις και κηδείες. Με στόχο την προστασία των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή είναι 65 ετών και άνω, συστήνεται στους συμπολίτες μας που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, πρώτον, να περιορίσουν στις επόμενες 14 μέρες τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες,
λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα πλην του στενού οικογενειακού τους περιβάλλον και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον για την Αττική αποφασίζεται η διαμονή ασυμπτωματικών θετικών κρουσμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, π.χ. μετανάστες, σε ξενοδοχεία καραντίνας. Τέλος, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα. Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για τους εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που εκτελούν εργασίες γραφείου ή εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως. Μετακινήσεις προς και από την εργασία σε 3 κύματα για το δημόσιο τομέα, στις 7, στις 8 και στις 9 το πρωί. Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε 4 κύματα, εντός διόρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας. Σαρωτική έλεγχη και κυρώσεις εργοδότες και εργαζομένους που δεν τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας στους χώρους εργασίας, δηλαδή την υποχρεωτική χρήση μάσκας. Εκτεταμένη έλεγχη, rapid test, από συνεργεία κομή του ΕΟΔΗ σε χώρους εργασίας και συναθρήσεων στις επιβαρημένες περιοχές της Αττικής και σε υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπη συνεχόμενη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας, όπως είναι τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως τα νοσοκομεία. Θα θέλουμε ακόμη μια φορά να επισημάνουμε τη σημασία της στήρησης των μέτρων στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό από όλους και πως τόσο οι κάτοικοι της Αττικής, όσο και όλης της χώρας, θα συνεχίσουμε να δείχνουμε υπευθυνότητα και να εφαρμόζουμε τα μέτρα που λαμβάνονται με μοναδικό, αποκλειστικό γνώμονα το καλό και την ασφάλεια όλων μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις.